Πει τόσες φορές μου φαίνεται. Αυτό μου κάνει την εντύπωση που δεν το ήξερα καταρχήν. Γύρισε γνωστό. Ένα ανέκδοτο μετά από αρκετό καιρό. Από τον Ιωάννη, τον μεγάλο συγγραφέα. Τον Μέτρελ. Ένα ανέκδοτο μετά από αρκετό καιρό φτάνει, δεν χρειάζεται. Και στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ γνωστό 20 τελετών. Μπαμπούλα. Α πούμε και ο Μπαμπούλα. Γύρισε στο σπίτι του μετά από τη δουλειά με ένα κατάμαυρο μάτι. Κρεμασμένο κάτω, χάλια. Έχει φάει μια μπουνιά, ήταν σε χάλια κατάσταση. Του λέει γυναίκα, τι πάσε. Άσε λοιπόν να στα λέω, ήρθαν από τη CIA τώρα να βοηθήσω την ελληνική αστυνομία να πιάσουν τον Παλιοκώστα. Και βγήκαν χθες το βράδυ, λέει, αυτοί οι πράκτορες οι Αμερικάνοι. Ποιος ξέρει, ήπιανε κάνα, πήγαν στα μπουζούκια τους, κεράσαν τους κάνανε και κατέληξε ένας τύπος. Λέει ένας ψηλός σε ένα δωμάτιο, έχει πάρει και τα χάπια του, την πήρε, λέει ένα γκομενάκι. Και πάνω στην πράξη πέθανε. Ναι, αλλά το μάτι θα σου πω, ρε παιδάκι μου. Και με φωνάξανε, λέει, με διακριτικό ταξί, γιατί εγώ είμαι, λέει, και καλλιτέχνης. Να πάω, να μην το πάρω και χαμπάρι στο νοσοκομείο, το ξενοδοχείο, να το βάλω και σαν κουτί, να το βγάλω έξω. Προκειμένου να μην γίνει τώρα όσο έρθουν εκεί οι κάμερες. Το μάτι του, θα σου εξηγήσω, βρε παιδάκι μου, για το μάτι. Περίμενε, λέει με την κουμπρέσα αυτό. Μπαίνω μέσα που λέει στο μάτι. Μαύρος αυτός, 2-20, είχε πεθάνει επάνω στην πράξη, λέει, και ήταν, λέει, με το άλμπουρο επάνω. Τρόμαξα. Δεν είχα και τα όργανα. Το πλησιάζω το πράγμα, το πιάνω χαμηλά από τη βάση, το πιάνω και από ψηλά. Σηκώνω το γόνατο σαν τσάκνο, λέει, το κάνω μια έτσι για να το σπάσω στη μέση για να το διπλώσω. Λέει το μάτι! Λάθος δωμάτιο, ρε συ γυναίκα! Λάθος δωμάτιο! Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί...